Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Candy Speaking καναλιού. Δεν πιστεύω καν πρώτον ότι μπορώ να μιλήσω, δεύτερον ότι έβαλα λίγο μακιγιάζ επάνω μου για να μην μοιάζω με ρακούν για άλλη μία περίπτωση. Ήρθα σήμερα εδώ, όπως θα είδατε και στον τίτλο, να σας μιλήσω για κάτι που ετοιμάζω πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρω τελικώς εάν χρειαζόταν τόσο προετοιμασία ή αν ήταν ο ενθουσιασμός μου τόσος που ήθελα να βρω αρκετές πληροφορίες. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για μια φανταστική εταιρεία. Προσπαθούσα να ανακαλέσω στη μνήμη μου στιγμές όταν πρωτοαναφέρθηκε στην ελληνική τηλεόραση, παρόλο που υπήρχε πολύ καιρό πριν, αλλά το θυμάμαι πολύ πολύ χαρακτηριστικά σαν ξεχωριστή αναφορά. Μιλάμε φυσικά για την Tetra Pak, η οποία ναι, είναι άλλη μια σουηδική καινοτομία, μια σουηδική εταιρεία που λατρεύω, γι' αυτό και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να σας μιλήσω για αυτή. Πάμε λοιπόν. Η συσκευασία γενικά έχει διανύσει πολύ δρόμο, από την αρχαιότητα των γυάλινων φιαλών και των πύλινων βασών. Ζούμε στην Ελλάδα, όλο και κάπου υποχρεωτικά θα έχουμε βρεθεί σε ένα μουσείο, ακόμα και αν δεν είναι της προτίμησής μας, και έχουμε δει πάρα πολλά από τα ευρήματα της αρχαίας Ελλάδας που ήταν πάρα πολλά χρηστικά και αφορούσαν στην συσκευασία γενικότερα και τροφίμων και διάφορων άλλων υλικών και υγρών και στερεών. Το 1950 όμως εφευρέθηκε μια επαναστατική συσκευασία που έμελε να αλλάξει τον τρόπο που συσκευάζουμε και καταναλώνουμε τα υγρά για πάντα. Και αυτό ήταν γνωστό ως η συσκευασία Tetra Pak. Φυσικά καταλαβαίνουμε πως το όνομα Tetra Pak είναι ένα συνδυασμός της ελληνικής λέξης τέτρα, που είναι το 4, το τετράεδρο, και το pak που σημαίνει πακέτο. Το όνομα αυτό επιλέχθηκε για να αντικατοπτρίζει τα 4 στρώματα υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία. Το Tetra Pak ήταν ένα συνδυασμός χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου, που δημιουργεί μια ελαφριά και ανθεκτική συσκευασία που μπορούσε να διατηρήσει τα υγρά φρέσκα χωρίς να σπάσουν ή να στεγνώσουν. Και αυτή η νέα λύση της συσκευασίας τράβηξε πολύ γρήγορα την προσοχή των κατασκευαστών που ήθελαν να μεταφέρουν και να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους πιο αποτελεσματικά. Το ιστορικό πλαίσιο λοιπόν αυτής της εταιρείας, αυτή η προσθήκη φυσικά υπογραμμίζει την καινοτόμο νοοτροπία του ιδρυτή, του Ruben Rosing, και το πώς συνέβαλε στην εξέλιξη της βιομηχανίας συσκευασίας γενικότερα. Το Tetra Pak λοιπόν επινοήθηκε από έναν Σουηδό μηχανικό ονόματι Eric Wallenberg στις αρχές της δεκαετίας του 50. Εμπνεύστηκε να δημιουργήσει ένα νέο τύπο συσκευασίας αφού είδε γάλα να χύνεται από μία σακούλα από χαρτί σε ένα γυάλινο μπουκάλι και συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μια πιο αποτελεσματική και ελαφριά επιλογή συσκευασίας. Το 51 λοιπόν ο Ruben Rosing ίδρυσε την Tetra Pak εταιρεία, διότι γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι τα υγρά έπρεπε να συσκευάζονται με έναν τρόπο τέτοιο που να είναι εύκολο στη μεταφορά αλλά και στην αποθήκευση. Και φυσικά ο Ruben δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε να αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες καινοτόμες ιδέες του είναι η ανάπτυξη του χαρτοκιβωτίου σε σχήμα τούβλου, το οποίο ήταν και μια σημαντική ανακάλυψη στη βιομηχανία της συσκευασίας γενικότερα. Αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός επέτρεψε την πιο αποτελεσματική χρήση χώρου κατά τη μεταφορά, γιατί τα logistics έχουν σημασία, κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, και φυσικά διευκόλυνε τη στίβαξη και το χειρισμό των χαρτοκιβωτίων αυτών της Tetra Pak. Ο Wallenberg, ο μηχανικός, πέρασε αρκετά χρόνια ερευνώντας και πειραματιζόμενος με διαφορετικά υλικά, πριν τελικά δημιουργήσει αυτό το πρώτο πακέτο της Tetra Pak. Η συσκευασία γέμισε με γάλα και πουλήθηκε στη Σουηδία το 1952. Σημείωσε άμεση επιτυχία και σύντομα χρησιμοποιήθηκε για τη συσκευασία μιας ποικιλίας υγρών, συμπεριλαμβανομένων χυμού, σούπας, ακόμα και κρασιού. Ο ίδιος κατήχε την πατέντα, ενώ ο Ruben Rosing ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που αγόρασε την πατέντα και έτσι ο μηχανικός Wallenberg άργησε να αναγνωριστεί για τη συνεισφορά του σε αυτή την καινοτόμα τεχνολογία. Φάνηκε σαν μπροστάρης και αν το ψάξετε, ο ιδρυτής της Tetra Pak, που φυσικά και μαζί με τον μηχανικό είχε, αν θέλετε, εισάξια συνεισφορά σε όλη αυτή την καινοτομία, γιατί
καλές και ιδέες, αλλά χρειάζονται και λεφτά για υλοποίηση. Το Tetrapack εξαπλώθηκε γρήγορα σε άλλες χώρες και έγινε δημοφιλής επιλογή για τη συσκευασία υγρών σε όλο τον κόσμο. Η συσκευασία δεν ήταν μόνο αποτελεσματική και πρακτική, αλλά ήταν επίσης και πιο φιλική προς το περιβάλλον από τις παραδοσιακές επιλογές συσκευασίας. Οι συσκευασίες Tetrapack θα μπορούσαν εύκολα να ανακυκλωθούν, μειώνοντας την ποσότητα των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Thumbs up. Σήμερα η Tetrapack είναι μια παγκόσμια μάρκα με παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες. Η εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί και να βελτιώνει τις συσκευασίες της. Έχουμε και την εισαγωγή της Tetrapack Carton, μια συσκευασία κατασκευασμένη από αναλώσιμα υλικά όπως το χαρτί από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και ζαχαροκάλαμο. Με τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, η Tetrapack έχει γίνει ηγέτης στη βιομηχανία συσκευασίας, συμβάλλοντας στη μείωση απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αλλά ο αντίκτυπος της Tetrapack ξεπερνά το ότι είναι απλώς φιλικό προς το περιβάλλον. Διότι αυτός ο καινοτόμος, επαναλαμβάνω, σχεδιασμός της συσκευασίας του, όχι μόνο διευκόλυνε τη μεταφορά και την αποθήκευση υγρών, αλλά παρήχε επίσης και ένα ανώτερο επίπεδο ασφάλειας και συντήρησης των τροφίμων. Διότι υπάρχει αυτή η τεχνολογία ασυπτικής συσκευασίας της Tetrapack, που επιτρέπει την αποστήρωση και την συσκευασία των υγρών σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο, γεγονός που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και εξαλείφει την ανάγκη για συντηρητικά. Αυτό έφερε επανάσταση στον τρόπο μεταφοράς, αποθήκευσης, τροφίμων και ποτό, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου η ψήξη προκαλεί πρόκληση, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες, όλες οι θερμοκρασίες και όλες οι αγορές το ίδιο challenging. Από την άποψη της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics που λέμε, ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός του Tetrapack επέτρεψε την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, μειώνοντας το κόστος και επιτρέποντας τη διανομή των προϊόντων σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές. Το Tetrapack κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα, εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο και σήμερα είναι ένα γνωστό όνομα και η χρήση του είναι παρούσα σε όλες τις γωνιές της γης. Κατά τη γνώμη μου, το Tetrapack είναι μια πραγματική καινοτομία που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία των τροφίμων, κατέστησε δυνατή όλη αυτή την μεταφορά και αποθήκευση των υγρών με ασφαλή, αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Η δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα και συνεχή καινοτομία αποτελεί πρότυπο για άλλες εταιρείες που πρέπει να ακολουθήσουν. Και άλλες παρόμοιες καινοτόμες ιδέες περιλαμβάνουν τη χρήση της συσκευασίας σε κενό αέρος, συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, συσκευασία από βιοαποδομήσιμα υλικά, αλλά με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της διατήρησης των τροφίμων με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα όταν οι χυμοί πρωτοάρχισαν να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευασίες Tetrapack. Θυμάμαι τον εαυτό μου να αναρωτιέται εάν είναι ελληνική εταιρεία, καθότι όπως είπαμε το όνομα είναι πολύ ελληνικό, είναι το τετράεδρο πακέτο. Παρόλα αυτά, αν σκεφτείτε όλο αυτό το κύβο, αυτό το παραλληλεπίπεδο για να είμαι ακριβής, δεν είναι τετράεδρο. Γιατί πολύ απλά, όπως είδατε και στις εικόνες που έχω μοιραστεί μαζί σας, οι πρώτες Tetrapack συσκευασίες ήταν σαν αυτό το πυραμιδάκι, τριγωνάκι, πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε γλυκούτσικα. Αυτές οι συσκευασίες υπάρχουν ακόμα, τις συναντάμε για παράδειγμα όταν συσκευάζουν γάλα ατομικό είτε σε κάποιες πτήσεις, αλλά και σε εταιρείες, ακριβώς όπως είπα για το γάλα, για αυτές τις ατομικές συσκευασίες. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένες και όταν τις πρωτοείδα είπα τι ωραία, χωρίς φυσικά να ξέρω ότι αυτή ήταν και η πρώτη μορφή της συσκευασίας Tetrapack. Αυτή τη στιγμή η Tetrapack, αν ψάξετε, είναι σουηδοελβετική πολυεθνική. Η έδρα της βρίσκεται στο Lund της Σουηδίας, αλλά και στο πουλι της Ελβετίας, αν το λένε έτσι. Μιλάμε ότι έχει περίπου 26.000 υπαλλήλους με την τελευταία μέτρηση του 2019 και το revenue της, ο τζίρος της είναι 11,5 δισεκατομμύρια πάλι το 2019. Δεν με έχετε ακούσει να λυσάω ότι θέλω να δουλέψω στην Tetrapack, όχι επειδή δεν είναι αλήθεια, αλλά επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς δεν βρίσκεται πολύ κοντά μου, θα πρέπει να μετικήσω για να μπορώ να δουλέψω εκεί. Εμείς εδώ στο Γκέτεμπορκ έχουμε αρκετή αυτοκινητοβιομηχανία, όχι αποκλειστικά, αλλά αρκετή. Αυτή είναι η βασική πηγή
βιομηχανίας στη συγκεκριμένη πόλη, οπότε αν κατέβουμε λίγο πιο νότια θα δούμε φυσικά και άλλες εταιρείες και μάλιστα πολυεθνικές και πασίγνωστες, όπως η Τετραπάκ, να εδρεύουν σε μια αρκετά μικρή πόλη. Αν δηλαδή δεν ήταν το θέμα της εγκύτητας, εννοείται ότι θα είχα κάνει πολλές πολλές αιτήσεις για την Τετραπάκ, αλλά τώρα ποιος μετακομίζει. Και φυσικά εννοείται ότι έχουν πάρα πολλά γραφεία σε πολλές άλλες περιοχές, καμία όμως πιο κοντά μου από το Lund. Το Lund είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη εδώ στη Σουηδία, άσχετο με την Tetra Pak, αλλά αν ποτέ σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Δυτική Όχθη, είναι σίγουρα μέσα στις πόλεις που θα σας προτείνω οπωσδήποτε να δείτε. Θα σας πάρει μία μέρα, αν όχι μισή. Είναι μικρή, όμορφη, ιστορική, παλιά, με υπέροχα γραφικά κτίρια. Μήπως τελικά να κάνω αίτηση στην Tetra Pak, να σας αφήσω και να κάνω αυτό. Μάλλον αυτό θα κάνω. Αυτή ήταν λοιπόν η μίνι ιστορία της εταιρείας. Ελπίζω να σας ταξίδεψα σε αυτήν μέσω των εικόνων και της αφήγησής μου. Νομίζω ότι συνεχώς οι Σουηδοί έχουν μια τάση που δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται, παρόλο που κοντεύω τη δεκαετία εδώ πέρα, στην καινοτομία και στην δημιουργία έξυπνων ιδεών. Από το Spotify μέχρι όλες αυτές τις σουηδικές εφευρέσεις που έχω κάνει άλλο σχετικό βίντεο εδώ, αλλά και με την τεχνολογία της Tetra Pak που πραγματικά επηρεάζει θετικά και το περιβάλλον, αλλά και αλλάζει, όπως βλέπουμε, τη μεταφορά και την αποθήκευση των τροφίμων, κάτι που αφορά απολύτως όλους μας. Είναι μοναδικό, είναι μια αγαπημένη, πολύ αγαπημένη εταιρεία και μια πολύ αγαπημένη ιστορία. Αξίζει να την ψάξετε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν γνωρίζετε ότι η Tetra Pak ήταν σουηδική, αν γνωρίζετε ποιες ήταν οι πρώτες συσκευασίες και αν κάνετε ποτέ ενεργή σκέψη ότι χρησιμοποιούμε τόσο πολλά Tetra Pak στη ζωή μας για να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε τόσο πολλά τρόφιμα. Και τέλος, γράψτε μου αν θυμάστε όσοι είστε της γενιάς μου, αυτές τις πρώτες διαφημίσεις μπορεί να ήταν χυμή στην Ελλάδα που έλεγε με την καινοτόμο συσκευασία Tetra Pak. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken.